Το ρωτάω. Δεν υπάρχουν κατοίκοι. Με χαιρετάνε και χαιρετάω. Συγγνώμη κύριε Κερακλάου. Για καθίστε. Για καθίστε. Αφήστε με να κάνω την ερώτησή μου. Μετά από τέτοια επεισόδια με άγριους ξυλοδαρμούς, με σπασίματα αμαξιών, μάλιστα, με χειρονομίες. Τι επεισόδια εσείς χαιρετάγατε. Ακούστε με κύριε. Χαιρετάγατε. Ακούστε τους με κύριε. Κατοίκους, λέγατε ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Μπορεί να με ακούσετε ή θέλετε να κάνετε. Να κάνετε κοντά. Εσείς θεωρείτε ότι εμείς που είμαστε στο πλοίο και εργόμαστε από τη Μυτιλήνη τα γνωρίζουμε αυτά. Ποια? Τα επεισόδια που λέτε. Τα επεισόδια. Γιατί δεν έγιναν επεισόδια στη Μυτιλήνη? Ακούστε με λίγο. Μα είμαστε στο πλοίο μέσα και ταξιδεύουμε. Γνωρίζουμε για επεισόδια. Εσείς είμαστε σε ένα πλοίο και ταξιδεύετε. Τα δακρυγόνα που φτάσατε στο λιμάνι της Κύρου τα μυρίσατε. Βεβαίως. Και αυτό γιατί όταν, δεν ήταν δακρυγόνα, είναι οι δυναμίτιδες και αυτά. Όμως με χαιρετούν. Δεν αντιληφθήκατε ότι βρίζονται. Ακούστε με χαιρετάγατε. Οι άλλοι βριζόντουσαν. Ακούστε με λίγο. Με χαιρετούν και σαν ευγενής άνθρωπος είναι χαιρετώ. Είναι μια λεπτομέρεια όμως. Εκτός αν εσείς θέλετε να προσδίδετε ακόμα και στην ευγένεια. Τώρα θα πάμε όμως σε διαφημίσεις. Συγγνώμη, συγγνώμη, τότε να μην ανασένουμε. Θα μην ανασένουμε. Κύριε Κερακλάκο, τέθηκε το ερώτημα από τον συνάδελφο, ειρήνη μην, θα μπορούσε να γίνει και μετά τις διαφημίσεις δηλαδή. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, υποχρεωτική, γιατί και μισή πρέπει.